Τούρκοι εφοδιάζουν με πολεμοφόδια τους μετανάστες και αναμένονται πολλές απόπειρες εισβολής. Είναι έτσι, Λάμπρο Δεμερτζή? Ακριβώς, Μάρα, έτσι είναι και πρέπει να το πούμε αυτό, διότι από την αρχή της ημέρας έδειξαν τις προθέσεις τους οι μετανάστες να εισβάλλουν στην Ελλάδα. Πρέπει όμως να σου πω ότι η ελληνική αστυνομία, ο στρατός, έχει ένα ακόμη όπλο. Αργά σήμερα τη νύχτα, βλέπετε σκοτάδι πίσω, βρισκόμαστε 300 μέτρα από την ουδέτερη ζώνη. Εκείνο ο φράχτης ακριβώς πίσω μας. Πρέπει να σου πω ότι σε λίγη ώρα εδώ θα γίνει ημέρα. Καθώς έχουν προμηθευτεί φώτα LED, τα οποία θα κάνουν όλη την έκταση πέρα από τις θερμικές κάμερες και τα άλλα όπλα που έχει η ελληνική αστυνομία και ο στρατός. Μάταιες οι προσπάθειες βεβαίως των εισβολέων για την χώρα μας, αλλά εμείς πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Αυτές ήταν οι κουβέντες που μας είπαν ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας. Πρέπει όμως να πούμε, Μάρα, ότι η νύχτα, ναι, μεν θα είναι δύσκολη, αλλά κάποιοι μετανάστες εισβολής, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, αποφάσισαν να μετακινηθούν και να φύγουν από εδώ και να προσπαθήσουν να βρουν κάποια περάσματα στο βόρειο Εύρο, στο ποτάμι. Μπορούμε να δούμε, μάλιστα, υπάρχουν και κάποια βίντεο τα οποία φαίνεται ότι προσπαθούν με τα σακίδια τους σε περάσματα όπου ο Εύρος δεν έχει υψηλή στάθμη. Βλέπουμε εμείς τα φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα πλάνα, καθώς μας τα εξηγείς, Λάμπρο. Περνούν λοιπόν από εκεί, πατούν πάνω στις πέτρες και σιγά σιγά φτάνουν απέναντι, αλλά πέφτουν πάνω βεβαίως στην αστυνομία και σε στρατιώτες που τους περιμένουν. Δεν υπάρχει καμία δίωδος για τους μετανάστες. Αυτό φωνάζουν από το πρωί και στα ηχεία εδώ για τους μετανάστες να μπορέσουν να φύγουν. Τα σύνορα είναι κλειστά. Το ίδιο θα κάνουν και σήμερα και βεβαίως πρέπει να σου πω ότι παρά το σκοτάδι είναι γεμάτο από αστυνομικούς, γεμάτο από στρατό. Τα πάντα εδώ λειτουργούν ρολόι και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περνάμε και να περνάει προς τους απέναντι στους στρατευμένους. Όπως ξέρουμε, μετανάστες που κάνουν κάθε προσπάθεια να περάσουν. Μάρα. Βλέπουμε στα πλάνα τα οποία μας έχει στείλει Λάμπρο την αγωνιώδη προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, βουτυγμένοι μέσα στα νερά σχεδόν μέχρι τη μέση, για να έρθουν στην ελληνική πλευρά. Είναι ένα στενό πέρασμα που έχουν βρει, που μπορούν να περάσουν το νερό. Αλλά όπως μας είπες, στην άλλη πλευρά τους περιμένουν οι ελληνικές αρχές. Να σε ευχαριστήσω πολύ.